Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να μοιράζουν χέρι-χέρι, πόρτα-πόρτα, δεκάδες, εκατοντάδες δικαστικά έγγραφα. Πριν από ένα χρόνο, βέβαια, οι συνδικαλιστές, οι εκπρόσωποι τους, είχαν προχωρήσει στην κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων και μάλιστα συγκεκριμένες προτάσεις είχε καταθέσει και η Δραστήρια Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχουν πάρει καμία απολύτως απάντηση και δεν υπάρχει καμία απολύτως εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Πικράκη, πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Κύριε Πικράκη, να σας καλησπέρισω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Πικράκη, εγώ καταλαβαίνω ότι την ώρα που βάσει νόμου περιορίζονται οι μετακινήσεις και οι προσωπικές επαφές, οι αστυνομικοί είναι υποχρεωμένοι να μοιράζουν χέρι-χέρι έγγραφα. Σωστά? Πολύ σωστά. Αυτή είναι μια κολόνια που κρατάει 30, ίσως και 40 χρόνια. Κάποτε κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα αυτό το έργο να το δώσει στην αστυνομία, που εμείς μιλάμε για ένα πάρεργο. Αυτή τη στιγμή εκατοντάδες αστυνομικοί σε όλη την Ελλάδα, στην Ελλάδα, μοιράζουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες έγγραφα δικαστηρίων, δηλαδή κλήσεις μαρτύρων ή κατηγορημένων από δικαστήρια, που είναι ο κύριος Όγκος, πόρτα-πόρτα, χέρι με χέρι, όπως είπατε. Τη στιγμή που οι αστυνομικοί αυτοί είναι μάχημοι, θα μπορούσαν να στελεχώσουν μάχημες υπηρεσίες και να κάνουν περιπολία κοντά στον πολίτη. Απ' τη μία φωνάζουμε ότι είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Απ' την άλλη έχουμε ένα καθήκον το οποίο είναι απαρχαιωμένο, διότι δεν μπορούμε το έτος 2021 να μιλάμε για σφραγίδες χαρτί, στυλό και φαξ. Τη στιγμή που έχουν γίνει μεγάλα άλματα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Ακριβώς εκεί να πάμε. Τι προτείνετε? Μία πρόταση που την είχατε καταθέσει, σωστά, πριν από ένα χρόνο? Σωστά, πριν από ένα χρόνο, διότι και μέσω πανδημίας δεν είναι σωστό τόσο για τους αστυνομικούς όσο για τους πολίτες να γίνεται αυτή η διαδικασία με φυσική επαφή, αφού μπορεί εύκολα μέσα από μια εφαρμογή ψηφιακή να γίνεται η επίδοση των εγγράφων αυτών, το οποίο θα έπρεπε να γίνει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά τώρα πιστεύουμε ότι έχει φτάσει και έχει οριμάσει ο χρόνος. Δεν θα έχει καλή συνέπεια ούτε για τη διασπορά του κορονοϊού, αλλά ούτε για την εξασφάλιση και την εξασφάλιση δυνάμεων για περισσότερες περιπολίες στο πλευρό του πολίτη. Η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη, είναι με απλά βήματα, είναι πολύ εύκολο να γίνει. Το προτείναμε πριν από ένα χρόνο, δυστυχώς είτε το λάβαν υπόψη τους, είτε δεν θέλουν να ασχοληθούν με τους αναλώσιμους, όπως λέμε εμείς αστυνομικούς. Το στείλαμε για άλλη μια φορά, ένα χρόνο μετά, με τόσους αρρώστους αστυνομικούς αλλά και νεκρούς από τον κορονοϊό. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να μας αφήσουν να κάνουμε τη δουλειά μας, που είναι η αστυνόμευση, να μας απαλλάξουν από τέτοιου είδου πάρεργα τα οποία δεν αρμόζουν και δεν συνάδουν με το έργο της αστυνομίας. Δεν μπορούν μάχημοι αστυνομικοί οι οποίοι φέρουν όπλο να μοιράζουν σαν ταχυδρόμοι χαρτιά από πόρτα σε πόρτα. Πρέπει να βγουν έξω και να κάνουν περιπολία. Και μάλιστα, για να το κάνουν λίγο πιο συγκεκριμένο, αυτή τη στιγμή το πρώτο αστυνομικό τμήμα μοιράζει γύρω στα 25.000 χαρτιά το χρόνο. Πάνω από 10 συνάδελφοί μας ασχολούνται μόνο με αυτό το αντικείμενο. Και αν προσθέσουμε τους συνάδελφούς μας που υπηρετούν στα τμήματα υπαίθρου, είναι πάνω από 20. Δηλαδή η δύναμη ενός μικρού αστυνομικού τμήματος. Σε επίπεδο Ηρακλείου. Ασχολείται μόνο με αυτό. Σε επίπεδο Ηρακλείου. Αν φτάσουμε σε επίπεδο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, άλλων μεγάλων πόλεων, ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος και θα πρέπει να γίνει κάτι και από την πολιτική και από τη φυσική ηγεσία. Δηλαδή σε επίπεδο Ηρακλείου 20 αστυνομικοί ασχολούνται με χαρτιά και με σφραγίδες και με υπογραφές και μετά άνθρωποι πρέπει να χτυπάνε πόρτες για να τα παραδίδουν αυτά σε πολίτες? Ακριβώς. Πάνω από 20 αστυνομικοί, η δύναμη ενός μικρού αστυνομικού τμήματος, ασχολούνται με αυτό το θέμα. Αυτοί οι 20 άνθρωποι θα μπορούσαν να βγάλουν άλλες 10 περιπολίες για το Ηράκλειο. Είναι αυτή μια πραγματικότητα και σας λέω δεν είναι τωρινή. Όταν μπήκα πριν 20 χρόνια στην αστυνομία, ήδη πολλά χρόνια πριν ίσχυε αυτό. Και κανείς δεν έχει ασχοληθεί να το αλλάξει, προσδίδοντά μας ακόμα ένα πάρεργο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη φύση των καθηκόντων του αστυνομικού. Υπάρχει κόστος, καθημερινό κόστος αυτής της διαδικασίας? Το κόστος είναι πολύ μεγάλο, διότι χρησιμοποιούν και υπηρεσιακά οχήματα, υπάρχει χαρτί, υπάρχουν εργατοώρες, οι μισθοί των αστυνομικών, το οποίο το κόστος θα μπορούσε να εξαλειφθεί με ηλεκτρονικές και ψηφιακές μεθόδους, μέσω πλατφορμών
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διότι όλη αυτή η διαδικασία αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν αφορά το Υπουργείο δικό μας, και το άρθρο 155 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι συγκεκριμένο, δεν αναφέρει πουθενά ότι οι αστυνομικοί πρέπει να κάνουν το έργο αυτό, αναφέρει ότι πρέπει να γίνεται από ποινικούς και δικαστικούς επιμέλητες. Μάλιστα, οπότε περιμένετε απαντήσεις, περιμένετε να τρέξει αυτή η διαδικασία. Και αν δεν τρέξει τώρα, μέσα σε μια περίοδο πανδημίας και κορονοϊού, διερωτώ με πότε θα τρέξει και πότε θα υπάρξει λύση. Περιμένουμε απαντήσεις, διότι δεν είναι θέμα τοπικό του Ηρακλείου, είναι θέμα όλης της Ελλάδας. Ήδη το έχει πάρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία, το έχει προωθήσει εκεί που πρέπει και περιμένουμε άμεσες απαντήσεις και από το αρχηγείο μας και από το Υπουργείο μας, διότι αν δεν προσπαθήσουν να το κάνουν αυτό, το μυαλό μας θα πάει αλλού. Μάλιστα, και πριν από λίγο διάστημα, και πρέπει να σταθώ, προχωρήσατε σε ακόμα μία παρέμβαση. Ανοίξατε το θέμα της μεταφοράς σε νοσοκομεία, σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ηρακλείου και της Κρήτης, συνανθρώπων μας που έχουν ψυχιατρικά νοσήματα. Σωστά, κύριε Πικράκη? Πολύ σωστά. Είναι ένα άλλο πάρα πολύ σοβαρό γεγονός το οποίο πρέπει να ρυθμίσει η πολιτεία. Δεν μπορεί ο αστυνομικός να μεταφέρει ένα ψυχικά ασθενή, γιατί μιλάμε για ένα άρρωστο να τα μεταφέρει με ένα περιπολικό από το σπίτι του στο νοσοκομείο. Αυτό πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένους νοσηλευτές με ειδικά οχήματα, διότι μεταφορά με ένα περιπολικό σαν κρατούμενος επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την υγεία του. Εμάς μας ενδιαφέρει η υγεία των συνανθρώπων μας, δεν αδιαφορούμε. Είχε γίνει ένα πολύ σωστό σχέδιο νόμου πριν 2 χρόνια, το οποίο δυστυχώς δεν προωθήθηκε ή δεν ολοκληρώθηκε το έργο του, ώστε να δημιουργηθούν δομές συγκεκριμένες στα νοσοκομεία, ώστε να γίνει τη μεταφορά των υποεξέταση ψυχικά ασθενών κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας στα νοσοκομεία, και η αστυνομία να έχει μόνο το ρόλο της συνδρομής σε περίπτωση που κάποιος είναι επικίνδυνος και να συνδράμει στη μεταφορά του μόνο στο κομμάτι του καθαρά της αστυνομικής φύσεως όσον αφορά την επικίνδυνοτητα του ασθενή. Μάλιστα. Κύριε Πικράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας.